Έδραση στο τι ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα. Mm. Δηλαδή αυτό που ακούγαμε φάση, όλο αυτό το διάστημα και από τα μέσα του εξωτερικού και από τα μέσα του εσωτερικού και από κάποιες πολιτικές δυνάμεις ότι τα 7 σημεία δεν είναι τίποτα, θα απορριφθούν, ήδη απορριφθήκανε κλπ. Mm-hmm. Και όταν πας, εγώ δεν τα εκτιμούσα ότι είναι έτσι, αλλά παρόλα αυτά επηρέαζαν. Τι άλλαξε τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί ακούμε το ρεπορτάζ και λέει τώρα πια και οι δικοί μας μιλάνε τη γλώσσα των Βρυξελών. Αρχίσατε να μιλάτε την ίδια γλώσσα με τους εταίρους μας πια. Εγώ, εμείς ελληνικά μιλάμε πάντα. Όχι, προσαρμοστήκατε εσείς τα δεδομένα των Βρυξελών. Αυτή είναι η ουσία. Κατάλαβα τι. Είναι έτσι. Όχι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μία προσαρμογή, έτσι και αναγνώριση, σχετική αναγνώριση μιας πραγματικότητας. Η οποία πραγματικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν γίνεται πια να παίζουμε με αυτή την ιστορία. Δηλαδή όσο συνεχίζεται το πρόβλημα στην Ελλάδα. Με μεγάλη ευθύνη κατά τη γνώμη μου πια των επιλογών που κάνανε οι Βρυξέλλες. Επομένως το κατανόησαν λέτε σε συνδυασμό. Λέω ότι είναι υποχρεωμένοι να δουν ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν σε αυτή την πολιτική. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί αυτό να το κάνουν απότομα, δηλαδή να πούνε ναι, κάναμε λάθος, αλλάζουμε πολιτική, αλλά νομίζω ότι αρχίζει να γίνεται κατανοητό και μπαίνουμε σε μια πιο normal, πιο ήρεμη. Αυτό είναι η μια ματιά όμως που βλέπει το τετράμινο. Θα σας πει η άλλη ματιά ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε αλλαγές πολιτικών, έχουμε ανακοχή, να το πω έτσι. Δηλαδή εσείς δεν ανατρέπεται τα μέχρι τώρα ψηφισθέντα. Αυτό είναι η συμφωνία για το τετράμινο. Αυτοί δεν επιμένουν στις αγριότητες του email Χαρδούβελη και των απαιτήσεων που υπήρχαν για την αξιολόγηση της προηγούμενης φάσης. Έχουμε μπει όμως σε μια περίοδο ενδιάμεση, μέχρι τον Ιούνιο, που θα συζητήσουμε ό,τι είναι να συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα συζητήσουμε εκεί. Yeah. Όπου όμως απαιτείται από την ελληνική πλευρά, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η χώρα, να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Και το ερώτημα είναι αν αυτές οι αλλαγές είναι συμβατές με το πρόγραμμα το δικό σας, τη δική σας φυσιογνωμία, ή πάμε σε μια υποχρεωτική διαδρομή επιλογών που δεν είναι το πρόγραμμά σας, βραδερφέ, ούτε είναι αυτό που ονειρευτήκατε πριν από τις εκλογές, αλλά που πρέπει να γίνουν για να πάρουμε τα λεφτά. Ναι. Πού βρισκόμαστε? Πρώτα είναι μια ανακοχή, έτσι, όπου έχει βασικό χαρακτηριστικό αυτό που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Μας ψήφισε εμάς για να σταματήσουμε την καταστροφή. Ναι, ωραία. Έτσι δεν είναι? Άρα το mail Χαρδούβελη για τους μισθούς, για τις απολύσεις και τα διάφορα τέτοια σταμάτησε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό είναι. Δηλαδή η κυβέρνηση μπορεί να πει τώρα στον κόσμο ότι παιδιά, εμείς προτάσεις που να έχουμε με αύξηση της φορολόγησης, με μείωση των μισθών, των συντάξεων, ναι, με εφαρμογή ψηφισθέντων που προβλέπουν μείωση των συντάξεων. Από τη συμφωνία του Φεβρουαρίου, της 20 Φεβρουαρίου, αυτό είναι σαφέστατο. Άρα δεν είναι κάνουμε εμείς λίγο πίσω, λίγο αυτή πίσω. Δηλαδή και έτσι. Νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν από αυτή την κυβέρνηση φορολογικά, πρακτικά. Μέτρα λιτότητας δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει. Ένας φόρος είναι μέτρο λιτότητας είναι. Ποιος? Οποιοσδήποτε φόρος. Δεν είναι μέτρο λιτότητας. Τι που μειώνει το εισόδημά σου? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί αν ο φόρος είναι στα υψηλά και στα πολύ υψηλά εισοδήματα, ένα. Δεν νομίζω ότι είναι μέτρο λιτότητας, εκτός αν... Όχι βέβαια. Άρα πάμε για έκτακτη φορά, κύριε Υπουργέ. Αν είναι μέτρο λιτότητας έναν που έχει 1 εκατομμύριο άλλο, ευρώ το μήνα... Δεν λέμε, γι' μιλάμε για αυτούς, ούτε υπερασπίζεται κανείς αυτά τα βαλάντια. Στα χαμηλά... Πάμε για νέο φόρο, έκτακτο. Στα χαμηλά, όχι. 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 Δεν έχουμε έκτακτο φόρο, γιατί. Όχι. Όμως, να παραμείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον. Για να σου δώσουν λεφτά, αυτή τα λεφτά, τα 7,2 και τα 1,2. Να κάνω μία παρένθεση εδώ. Να κάνετε τώρα. Λέει να μας δώσουν λεφτά. Λέει μας βοηθάνε. 4,5% τόκος είναι. Μπορούν τα λεφτά αυτά που δίνουν να τα αξιοποιήσουν πουθενά αλλού και να έχουν κέρδος 4,5% το χρόνο? Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες μέσα μπαίνουν. Γιατί δεν και στην δίνουν, Ευρώπη δηλαδή. Και στον κόσμο. Αλλά είσαι χρεοκοπημένος. Δηλαδή δεν μπορεί και εμείς να μπαίνουμε στη λογική ότι μας βοηθάνε. Όχι, δεν λέει κανείς αυτό. Αυτό. Από την άποψη. Όχι, αυτό λέμε. Δεν λέει κανείς αυτό. Δηλαδή αυτό το κλίμα υπάρχει. Τουλάχιστον στην Ευρώπη αυτό, ότι δεν μπορεί να βοηθάμε πια τους Έλληνες. Μας βοηθάνε τσάπα, δεν μας βοηθάει κανείς. Δεν βοηθάμε. Έχουμε πληρώσει τεράστια ποσά. Ακόμα περισσότερο. Τα λεφτά τους, παίρνουν τους τόκους τους και σου ζητάνε
Και μια πολιτική όμως, διότι σου λέει για να στα δώσω, θα σε περάσω από αξιολόγηση. Mm. Και η αξιολόγηση έχει να κάνει με τα συμφωνηθέντα ως γενικό πλαίσιο στο, την 20η Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου και τις προτάσεις που εσείς καταθέτετε τώρα και που θα είναι από ό,τι φαίνεται 2-3 πακέτα. Είναι η επεξεργασία των προηγουμένων. Λέω λοιπόν, εμείς στην πραγματικότητα, γιατί είναι διαφορετικό το περιβάλλον από αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα. Ρωτάει ένας πολίτης, παιδιά, πριν αξιολόγηση είχαμε και τώρα αξιολόγηση θα έχουμε. Και τώρα εντάξει, δεν συζητάμε την Τρόικα, συζητάμε. Δεν είναι αν έχει αξιολόγηση. Το θέμα είναι τι αξιολογούν. Δηλαδή, αν μπορεί να πει ο Βάγνερ, όπως τον πήγα εγώ στη Γενική Γραμματεία την τρίτη μέρα που μπήκα και είδα κάποιον Βάγνερ να συνεδριάζει με τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας. Στο γραφείο. Στο γραφείο σας. Στο γραφείο. Ναι. Στο διπλανό. Ναι. Το θέμα είναι αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό γιατί μας απασχολεί όμως τόσο πολύ, κύριε Φλαβουδάρη. Δεν υπάρχει. Εγώ λέω αυτό δεν είναι υπάρχει. Είναι ένα τυπικό γεγονός αυτό. Γιατί η κυβέρνηση δίνει βάρος αυτό. Μετά, δεύτερο. Είπε ο κύριος Ντάισμαν, χθες θα γίνει αξιολόγηση και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Μας πειράζει εμάς. Δεύτερο. Εμείς προτείνουμε το πρόγραμμα, δεν το προτείνουν αυτοί. Δεν μας έρχεται το πρόγραμμα στα αγγλικά για να το μεταφράσουμε. Αλλά κάνουν αξιολόγηση. Και το ξέρετε. Και σου λέει, αν αυτό δεν μ' αρέσει, άλλαξε το. Εγώ λέω τις αλλαγές που υπάρχουν έτσι, από τη μία κατάσταση στην άλλη. Μην λέμε ότι είναι. Άρα εμείς επιλέγουμε. Εμείς στείλαμε τα 7 σημεία, θα στείλουμε άλλα 3-10, μπορεί να στείλουμε άλλα 10-20. Και είναι λογικό. Είναι λογικό το Eurogroup να δει αν αυτά που στέλνουμε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί έχει και τις τεχνικές ικανότητες πολύ μεγαλύτερες, έχει την τεχνογνωσία να μας πει, ρε παιδιά, εντάξει με αυτό το νόμο που κάνετε για τη διευκόλυνση νομίζω ότι οι επενδύσεις θα γίνουν πιο εύκολα, αλλά με αυτό που κάνετε με την εφορία που στέλνετε μπορεί να μην αποδώσει. Μπορεί να μην αποδώσει. Άρα λοιπόν μια σειρά από ζητήματα που έχουν και δημοσιονομικό χαρακτήρα, εμείς δεν τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν τα κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, μόνοι μας τα κάνουμε. Μισό λεπτό. Τόση ώρα αυτό λέω, ότι τα κάνουμε μόνοι μας. Όχι, τα φτιάχνουμε μόνοι μας, δεν τα αποφασίζουμε μόνοι μας. Αλλιώς, γιατί δεν τα ψηφίζουμε αύριο το πρωί. Εδώ μας έβαλαν χέρια το ανθρωπιστικό, κύριε Υπουργέ. Και χθες δεν μας είπαν, κάνατε μονομερή ενέργεια. Ισχύει. Λοιπόν, δεν προχωράμε. Δεν ξέρω αν προχωράμε και πώς εσείς θα μας πείτε. Προχωράει κανονικά όπως θα ψηφιστεί. Το ανθρωπιστικό. Το προχωράμε όπως το έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Δεν θα αλλάξει αυτό επομένως. Όχι, μάλιστα. Όχι, ζητήματα όμως, εντάξει τώρα οι διαρθρωτικές αλλαγές. Εντάξει για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτά είναι διαρθρωτικά μέτρα που έχουν και ένα κοινό τόπο. Άμα ανοίξω τα ζητήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα, τα ζητήματα ας πούμε ενός δημοσιονομικού κενού πάνω στην αξιολόγηση, άμα ανοίξω τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων, θα ανοίξω. Διότι είναι μέσα. Ανοιχτά είναι. Για τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων είμαστε σαφείς εμείς. Διότι ψήφισε ο ελληνικός λαός. Για τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων εμείς είμαστε σαφείς. Δεν ξεπουλάμε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ ασαφές αυτό που λέτε. Να σας πω τι λέμε. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Όταν μία σύμβαση, έτσι δεν είναι, έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχει συμβασιοποιηθεί και έχει ξεκινήσει το έργο. Εμείς δεν την πειράζεται αυτή. Όχι, δεν την πειράζουμε. Εμείς δεν πάμε και λέμε καταργείται αυτή η σύμβαση, όταν έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο. Απλά, σε μία συνεννόηση με τους αναδόχους, προσπαθούμε να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε εις βάρος, υπέρ του συμφέροντος του Δημοσίου 1 και το κυριότερο να εξασφαλίσουμε εργασιακές σχέσεις τέτοιες στον κόσμο που δουλεύει, ούτως ώστε να είναι ανθρώπινες. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Δεν λέμε λοιπόν να γίνεται, καταργούμε. Να γίνεται συγκεκριμένος. Αεροδρόμιο. Ελληνικό. Λιμάνι. Είναι τρία μεγάλα μέτωπα αυτά. Πρώτον, αεροδρόμιο. Δεν αεροδρόμια. Αεροδρόμια. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Όχι, δεν αλλά κατάλαβα ότι ο Πρωθυπουργός είναι θετικός. Εγώ λέω πού βρίσκονται. Ναι. Με βάση αυτά που σας είπα. Είστε θετικοί στο να ιδιωτικοποιηθούν τα αεροδρόμια ή να παραχωρηθούν, να το πούμε καλύτερα, για ένα χρονικό διάστημα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, αν θέλετε τη γνώμη τη δική μου, γιατί η γνώμη δική μου είναι ότι δεν μπορεί 14 αεροδρόμια να δοθούν πακέτο. Δεν είναι δυνατόν να δοθούν πακέτο. Τι σημαίνει πακέτο 14 αεροδρόμια ελληνικά, 14 αεροδρόμια του δημοσίου να δοθούν σε μια εταιρεία που βασικός μέτοχος είναι η κρατική εταιρεία της Γερμανίας. Τι σημαίνει αυτό? Μισό λεπτό. Τώρα που το θέσατε, αισθανθήκατε και ως κυβέρνηση μια πίεση σε αυτή την κατεύθυνση
Δώσε εσύ, ας πούμε, τα αεροδρόμια, μια και λέμε για τα αεροδρόμια, και θα πάρεις λεφτά. Όχι. Δεν τα ανταλλάσσουμε. Υπήρξε ένα τέτοιο αλυσβερίσι από την πλευρά των εταίρων. Όχι, όχι. Αυτή η αντίληψη που έχετε ισχύει και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή το ελληνικό με το ελληνικό τι θα κάνετε. 12-13 χρόνια, κύριε Υπουργέ, είναι ένα φάντασμα. Το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός χρυσάφι. Αραχνιάζει, καταραίει, καταστρέφονται οι υποδομές του, τα πάντα. Τι θα κάνουμε με αυτό? Έχετε εσείς μια άποψη? Εγώ, παραδείγματος χάρη, για το ελληνικό, ναι, υπάρχει μελέτη του Πολυτεχνείου η οποία το αξιοποιεί. Το αξιοποιεί με μια ήπια ανάπτυξη, όπου έχει βεβαίως και κέρδη. Δεν λέω ότι θα αποδεχτούμε αυτή τη λύση, αλλά σίγουρα δεν θα μείνει το ελληνικό έτσι, σε αυτά τα χάλια έτσι, που θα το τώρα. Ιδιωτικοποιήσετε επομένως, θα το παραχωρήσετε? Όταν ακούω τη λέξη ιδιωτικοποίηση, τάκα, αμέσως δεν μπορείς. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Να σας πω και κάτι. Θα το παραχωρήσετε, θα το πούμε εγώ έτσι. Με όσους θα το αξιοποιήσετε, θα το πούμε καλύτερα. Εγώ σε όσους έχω μιλήσει, τους μιλάω για αξιοποίηση όπου θα συμμετέχει και το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάνουμε το ελληνικό. Mm-hmm. Έτσι, εμείς παραχωρούμε το ΙΚΟ, πώς κάναμε την παλιά εδώ την αντιπαροχή, πώς την παροχή, ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι μεγάλωσε η Ελλάδα. Εμείς παραχωρούμε το οικόπεδο, οι άλλοι βάζουν τα λεφτά και την αξιοποίηση και 50-50% παίρνουμε τα κέρδη. Ξέρετε κανένα τρελό να το δέχεται αυτό? Όλοι. Ποιος? Όλοι θα το 50-50. Δεχτούν. Όλοι θα το δεχτούν. Να βάλει όλα τα λεφτά ο ξένος επενδυτής. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Πώς δίνανε? Με συγχωρείς. όλα τα οικόπεδα στην Πανεπιστημίου. Μακάρι να γίνει αυτό που λέτε. Εγώ, μακάρι. Είναι η κυβέρνηση. Μακάρι αυτό. Αυτό επιδιώκουμε. Με τους Κινέζους τι θα κάνετε? Γιατί είδα μεγάλη αγάπη. Μιλάει και κινέζικα ο πρωθυπουργός, άκουσα. Γιατί σας είδα πολύ πιο κοντά στους Κινέζους. Πρώτον, υπάρχουν, είναι όλοι οι τομείς... Είναι η νύφη μου Κινέζα. Α, ναι. Οπότε έχουμε άκρες. Είναι καταρχήν η κυβέρνηση ανοιχτή σε όλους τους τομείς της οικονομίας, σε αυτό το πρόγραμμα μετοχοποίησης, ιδιωτικοποιήσεων, συζήτηση με τη συμμετοχή ιδιωτών κλπ. Όπως ξέρετε, δεν είναι καθόλου ανοιχτή στους τομείς ενέργεια, που έχουν σχέση με έξω. Την ενέργεια, που έχουν σχέση αυτά δεν τα ακουμπάτε. Με το νερό, δεύτερο. Αυτά είναι αξιοποιήσιμα. Για την ενέργεια, Βασίλη, μην το αφήσουμε αυτό, γιατί φωνάζουν οι Ευρωπαίοι για την ενέργεια. Διότι είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική αυτή, μια ευρωπαϊκή αντίληψη ή το άνοιγμα στον χώρο της ενέργειας. Εσείς τα πείτε όχι? Όχι, ανοιχτό δεν είναι. Ας έρθουν να φτιάξουν ό,τι εργοστάσιο θέλουν. Όχι, να πάρουν τη ΔΕΗ, Όχι, εγώ ρωτάω εσείς, εσείς είστε κυβέρνηση. Εσείς αποφασίζετε. Εμείς είμαστε κυβέρνηση. Εμείς ανοιχτό δεν είναι. Ελεύθερο δεν είναι. Η ενέργεια δεν είναι ελεύθερη. Να έρθει όποιος θέλει να καταθέσει την πρότασή του, να φτιάξει ένα εργοστάσιο, να κάνει ό,τι θέλει σε σχέση με τη ΔΕΗ. Όπως υπάρχουν κάποιοι Έλληνες μαζί με ξένους, οι οποίοι φτιάχνουν. Κάνουν επενδύσεις. Η κυβέρνηση, για να δούμε λίγο ευρύτερα. Μπορούν να κάνουν επένδυση. Είναι δυνατόν να πάρουν τη μοναδική επιχείρηση που είναι υπό δημόσιο έλεγχο να τη δώσουμε? Άρα θα παραμείνει σε αυτή η λογική. Πιστεύω όχι, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε άλλη αντίληψη. Μεγάλη διαφορά αυτή που λέτε, κύριε Πλαγκουράδη. Όποιος μας ακούει, αποκλείεται να δεχτεί την αντίληψη ότι όχι, να έρθουν οι άνθρωποι να πάρουν τη ΔΕΗ. Πώς θα τη δεχτεί? Ποιος δέχεται δηλαδή αυτή την αντίληψη ότι έχεις τη ΔΕΗ και τη δίνεις? Για έχεις να δούμε. Το νερό και το δίνεις. Δεν το δέχεται κανείς αυτά αυτό. Δεν παραχωρούνται. Από εκεί και πέρα να έρθει να κάνει κάποιος άλλος δίκτυα, να δώσει νερό, να δώσει ΔΕΗ, να δώσει ρεύμα, βεβαίως είναι ανοιχτή. Ανοιχτή αγορά έχουμε, ανοιχτές αγορές έχουμε. Επειδή είμαστε λοιπόν σε μια συζήτηση με τους εταίρους, που από το πρόγραμμα εξαρτάται και η χρηματοδότηση με βάση αυτό που είπε ο κύριος Ντάζεμπλουμ, λέω χτες. Η κυβέρνηση έχει στους σχεδιασμούς της και άλλες πηγές χρηματοδότησης? Διαβάζω για παράδειγμα για μια συμφωνία, το βλέπω σήμερα στην Καθημερινή, για μια συμφωνία και με την Κίνα για μια ευρύτερη συμμετοχή στα έντοκα από την πλευρά των Κινέζων. Και λέω, εάν εσείς έχετε και ένα σχεδιασμό, όχι ως plan B, ρε παιδί μου, αργούμε. Αργούμε να τελειώσουμε στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις με τους εταίρους, γιατί έχουμε διαφωνίες, γιατί άλλα λέμε εμείς, άλλα λένε αυτοί, αλλού θέλουμε να επικεντρώσουμε εμείς. Κατάλαβα εμείς τι λέτε. Υπάρχουν, κατάλαβα για να μην βρεθούμε στο όριο πάλι των ημερών. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από τους συμμάχους μας. Τους εταίρους μας. Ναι. Είμαστε σίγουροι και το θέλουμε. Και το θέλουμε. Και είμαστε και σίγουροι ότι θα προέλθει από εκεί. Από εκεί και πέρα.
Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε τα κουμάντα μας. Μην βρεθούμε πρόαδια εξόδου. Τα ταμεία σε τι κατάσταση είναι, κύριε Υπουργέ? Μην βρεθούμε πρόαδια εξόδου. Διότι ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών. Να επιμένουμε, ναι, τη, να γίνουν από τους συνεταίρους μας με καλή διάθεση, με όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν και τα δύο μέρη κλπ. Κλπ. Από εκεί και πέρα όμως, κάντε και τα κουμάντα σας. Ξεκρέμαστε. Θα μας πείτε πού βρισκόμαστε οικονομικώς αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ? Γιατί ακούσαμε τον κύριο Βαρουφάκη και είναι πραγματικά να ανησυχεί κανείς. Τώρα λέει έχουμε μόνο για μισθούς και συντάξεις τα χρήματα και τίποτα άλλο. Μετά λέει θα δούμε. Έτσι θα προχωρήσουμε. Νομίζω δεν το είπε τώρα τελευταία. Όχι, πριν από. Όχι, χθες. Προχθές. Όχι, το έχει πει. Την Κοριέρα Ντελαζέρα το είπε. Πριν δει ότι ο Φεβρουάριος έκλεισε. Έκλεισε καλά ο Φεβρουάριος. Πολύ καλά. Και ότι ο Μάρτιος. Μας έπιασε το πατριωτικό και πληρώσαμε το Φεβρουάριο. Και ότι ο Μάρτιος έχει ξεκινήσει καλά και πολύ καλά. Και πριν τα 500 τόσα που μας δίνανε στο ταμείο. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι απλά και μόνο αυτό που λέμε πατριώτες. Όταν χρειάζεται και όταν βλέπουν ότι δίνεται μία μάχη, όταν βλέπουν ότι τα λεφτά που θα δώσουν πιάνουν τόπο, θα πάνε να πληρώσουν. Αυτό, και αυτό το έδειξε όλο αυτό το δίμηνο ο Έλληνας και η Ελληνίδα. Το δείξαν αυτό. Σας και στήριξε. Νομίζω ότι θα συνεχίσουν έτσι. Γιατί βλέπουν ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία δεν κρατιόμαστε από κανέναν. Δηλαδή, κανονικά, ούτε τα λεφτά μας βγάζαμε έξω 9.000. Τα λεφτά θα μας τα πείτε μετά, γιατί καταγγέλλονται οι υπουργοί σας από την αντιπολίτευση, όπως ο κύριος Σταθάκης, η κυρία Βαλαβάνη και άλλοι, ότι έχουν τα χρήματά τους έξω. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Τι έχετε να πείτε? Έχετε μια εικόνα? Κοιτάτε. Άλλο να έχω τα λεφτά μου έξω από το 1912, γιατί μου τα έχει ο πατέρας μου και δεν τα έφερα μέσα, και άλλο να είμαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού και, του Πρωθυπουργού, ναι, συμφωνείτε, και, να βγάζω τα λεφτά μου 10-10 έξω για να μην με πιάσουν. Εντάξει, συμφωνείτε όμως εσείς. Είναι η νύχτα με τη μέρα. Μάλιστα. Όχι, αλλά συμφωνείτε εσείς με την πρόταση που ακούστηκε, ότι και για λόγους πατριωτικούς και για λόγους μηνύματος προς την κοινωνία, Όλοι οι πολιτικοί που έχουν τα λεφτά τους έξω πρέπει να τα φέρουν μέσα. Ναι, εγώ πιστεύω, ναι, πρέπει να τα φέρουν. Επομένως και οι δικοί σας. Όχι, άπαντες. Τι και δικοί. Όλοι οι πολιτικοί, όταν λέμε όλοι. Όλοι. Εγώ λέω και μη πολιτικοί. Και μη πολιτικοί, ακόμα καλύτερα. Και μη πολιτικοί, όσοι τα έχουν. Διότι δίνουμε έναν αγώνα ύπαρξης. Και ο αγώνας αυτός της ύπαρξης χρειάζεται και το 1 ευρώ. Πήγα να πω και τη μία δραχμή. Και το 1 ευρώ. Οι παλιότεροι θυμούνται τετραγμές. Μισό λεπτό, πάει αυτόματα. Το μυαλό βγαίνει εκεί. Πάμε στη Γερμανία. Μισό λεπτό, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να πάρουμε το ρεπορτάζ από εκεί. Να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον